Με το παρόν πολυνομοσχέδιο, η κυβέρνηση επιχειρεί να περάσει με κατεπίγουσες διαδικασίες, αντεργατικά, αντιλαϊκά μέτρα και διεξοδικά αναφέρθηκε ο δικός μας αγορητής. Μία από αυτές τις διατάξεις αφορούν την τροποποίηση του άρθρου 40 του νόμου 2065 του 1992, με βάση την οποία τα εισπρατώμενα ποσά του τέλους από αναχωρούντες επιβάτες, το λεγόμενο ΤΕΑ, του κρατικού αερολιμένα Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης και στη συνέχεια του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, θα πάνε απευθείας στην κοινοπραξία Τέρνα και GMR Airport Limited. Πρόκειται για μια τελευταία πράξη θανάτου μετά την ψήφιση το Μάη του 2019 από όλα τα κόμματα πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ της ληστρικής για τα λαϊκά συμφέροντα σύμβασης με βάση την οποία το ελληνικό δημόσιο παραχωρεί στους πιο πάνω ιδιωτικούς κολοσσούς το αποκλειστικό δικαίωμα μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης. Ένα έργο με κόστος κατασκευής πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ. Με βάση τη σύμβαση παραχώρησης και τη σημερινή τροποποίηση του άρθρου 40 του νόμου 2065 του 1992, όλα τα έσοδα του τέλους, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, χέρι-χέρι, με ΣΥΡΙΖΑ, κίνημα αλλαγής, τα δίνουν πρίκα στους ιδιώτες από το κουμπαρά του ΤΕΑ, πάνω από 180 εκατομμύρια ευρώ, όταν η κοινοπραξία μπαίνει μόνο με 5 εκατομμύρια ευρώ μετοχικό κεφάλαιο και σε 6 χρόνια θα έχει κάνει απόσβεση με ετήσια κέρδη πάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για ένα οικονομικό και πολιτικό σκάνδαλο πρώτου μεγέθους, αποτελεί την κορονίδα της ταξικής και άδικης ανάπτυξης για τα λαϊκά στρώματα, τον παράδεισο για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Πρόκειται για χρήματα του εργαζόμενου λαού, για ένα έργο που θα εξασφαλίζει τεράστια και σίγουρα κέρδη στην κοινοπραξία μέσα από την παχυλή κρατική χρηματοδότηση, το δανεισμό που θα έρθει στην πορεία, που θα πληρώνει ο φορολογούμενος λαός και τη τζάμπα εργασία εκατοντάδων εργαζομένων που θα κληθούν να εργαστούν ως σύγχρονοι σκλάβοι με το τυράκι της εντοπιότητας των προσλήψεων, με τις διαλυμένες εργασιακές σχέσεις που έχουν εξασφαλίσει τόσο η προηγούμενη όσο και η τωρινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτές οι κυβερνήσεις λοιπόν δίνουν απλόχερα και με τόση ευκολία τα χρήματα, ενώ θα έπρεπε να κατευθυνθούν στην αναβάθμιση των κρατικών αεροδρομίων, όταν μέχρι σήμερα όλες αυτές οι κυβερνήσεις τα παρακρατούσαν και δεν διοχέτευσαν ούτε σέντς όλα αυτά τα χρόνια. Όλα λοιπόν για το κεφάλαιο. Τα ίδια κάνετε με όλα ανεξαιρέτως τα αεροδρόμια. Παρατείνατε την παραχώρηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθήνας Ελευθέριος Βενιτζέλος για άλλα 20 χρόνια στα μονοπόλια που έχουν βγάλει τα ντερά τους από τα έσοδα της λειτουργίας του. Άλλα αεροδρόμια βρίσκονται σε παραγμή λόγω της υποχρηματοδότησης που δεν έχουν ούτε βασικά μέσα λειτουργίας όπως ανεμοδούρια, χαρτικά και άλλα μέσα λειτουργίας. Άλλα τα έχετε απαξιώσει όπως για παράδειγμα το αεροδρόμιο της Ιτίας για να τα δώσετε στην πορεία στους ιδιώτες και αυτά. Αφού εντάξατε τα αεροδρόμια της χώρας στο ΤΑΙΠΕΔ, στην πορεία τα παραδώσατε στους μονοπωλιακούς ομίλους. Περιουσία του λαού μας που χτίστηκαν και λειτουργήσαν με τον ιδρώτα του. Όχι μόνο αυτό, αλλά μετά κόπων και βασάνων και αφού είχε αιτηθεί 2 και 3 φορές το ΚΚΕ στη Βουλή για την παραχώρηση εγγράφων για τις συμβάσεις που έχει υπογράψει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τη Φράπορτ για το πυροσβεστικό σώμα και την ελληνική αστυνομία, μόλις πριν λίγο χρονικό διάστημα, μας απάντησε στο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το οποίο όπως λέει λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια, ότι δεν θα τα μας πρασκονήσει, διότι δεσμεύονται από την υποχρέωση εχεμήθειας. Απάντηση προκλητική, καταρρύπτοντας την πράξη της διακηρύξης των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ περί διαφάνειας. Καμία υποχρέωση εχεμήθειας δεν μπορεί να αφαιρεί το δικαίωμα του λαού να έχει πλήρη γνώση των συμφωνιών που υπογράφουν οι δικές σας αντιλαϊκές κυβερνήσεις και υποδικεύουν για χρόνια την περιουσία του σε μονοπωλιακούς ομίλους. Ο λαός λοιπόν χρεώνεται τα πάντα και το κόστος κατασκευής και τη λειτουργία και τη συντήρηση των αεροδρομίων για να βγάζει αμύθιτα κέρδη η κοινοπραξία, το μεγάλο κεφάλαιο, ελληνικό δημόσιο, πυροσβεστική αστυνομία, προσωπικό της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας στην υπηρεσία του κεφαλαίου.
Αυτή είναι η περιβόητη ανάπτυξη, η ανάπτυξη για τους λίγους, τους επιχειρηματικούς ομίλους που φέρνει φτώχεια για το λαό. Χέρι-χέρι όλοι μαζί υπερασπίζεστε μια επένδυση ληστρική σε βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού και ιδιαίτερα της περιοχής του Ηρακλείου που αλλάζουν τις χρήσεις γης, εκτοπίζει βία τους αγροτοκτηνοτρόφους, καταστρέφει και υποβαθμίζει την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και με σοβαρές συνέπειες στην υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων στην πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Για το ΚΚΕ είναι ευθύνη αποκλειστικά του κράτους τόσο η κατασκευή, η λειτουργία, η συντήρηση των αεροδρομίων, των λιμανιών, των μεταφορών γενικά, όπως και τις ενέργειες της διαχείρισης των απορριμμάτων, η παιδεία, η υγεία. Είναι ευθύνη του κράτους η διασφάλιση των πτήσεων, η προστασία της ανθρώπινης ζωής ανεξαρτήτως υλικού κόστους, η διασφάλιση φτηνών εισιτηρίων για τη λαϊκή οικογένεια και την πλήρη κάλυψη των συγκοινωνιακών αναγκών των απομακρυσμένων νησιών και περιοχών. Αυτά όμως μπορεί να τα διασφαλίσει μόνο μια λαϊκή εργατική εξουσία που θα έχει ως κριτήριο την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών στα πλαίσια ενός λαϊκού, κρατικού, καθετοποιημένου εθνικού φορέα αερομεταφορών, στο οποίο θα ανήκει το σύνολο των αερομεταφορικών λειτουργιών από την επίγεια εξυπηρέτηση, τις υπηρεσίες τροφοδοσίας, την τεχνική βάση και το πτητικό έργο, η αποκλειστικότητα των εσωτερικών γραμμών και υποδομές τους ως λαϊκή περιουσία. Για όλα λοιπόν, για όλους τους παραπάνω λόγους, εμείς ως ΚΚΕ καταγγέλουμε την διάταξη αυτή που παραχωρεί πακτολό εκατομμυρίων στην κοινοπραξία, στην υποκατασκευή αεροδρομίου στο Καστέλι του Ηρακλείου, την καταψηφίζουμε και καλούμε το λαό να βγάλει τα συμπεράσματά του.